Καλησπέρα κυρία Μιχαηλίδου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βοκηθιανάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του Sky Κρήτη. Χαιρόμαστε πάντα όταν σας ακούμε, χαρά μας να σας φιλοξενούμε πάντα στην εκπομπή, γιατί έχετε ενδιαφέροντα πράγματα να μας πείτε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Που αφορούν την υγεία των παιδιών και των εφήβων. Βέβαια, πολλοί φίλοι που μας ακούν μπορούν να αισθάνονται παιδιά, κυρία Μιχαηλίδου, αλλά εμείς... Βέβαια, μέχρι σ' αποδείξεως είμαστε του εναντίου, είμαστε όλοι παιδιά, κυρία Κυπενάκη. Ναι. Απλά εμείς θα μιλήσουμε τώρα για τα παιδιά, για τους εφήβους που είναι με τη βούλα παιδιά και εφήβοι. Βέβαια, και το αντικείμενο της εργασίας μου, τα παιδιά και οι έφηβοι, που αγαπούσα και αγαπώ πάντα. Είστε στην πρώτη γραμμή, είστε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, είστε στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εν καιρό πανδημίας, κυρία Μιχαηλίδου, και πριν πούμε το θέμα μας που έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς, να λύσουμε απορίες των φίλων γονέων που μας ακούν. Αυτό το διάστημα από πέρυσι, όσον αφορά στην παιδιατρική κλινική, είχαμε κάτι αξιοσημείωτο όσον αφορά σε παιδιά με τον COVID. Κυρία Βακηθιανάκη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες, μετά και την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα, που προσβάλλει ολονέν και περισσότερα παιδιά, παρατηρούμε, χωρίς να έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία, μια αύξηση των εισαγωγών παιδιών με λίμωξη από κοροναϊό στην παιδιατρική κλινική. Σε κάθε εφημερία μας, σε κάθε γενική εφημερία του νοσοκομείου, εισάγουμε 1 έως 2 παιδιά με COVID στην κλινική. Ευτυχώς τα περισσότερα από αυτά δεν κινδυνεύουν, δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Όμως έχουμε και μέσα στο τελευταίο εξάμηνο 3 παιδιά ηλικίας μηνών έως 16 ετών, τα οποία νόσησαν με πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά από κορονοϊό, από αυτό το μεταφλεγμονώδες σύνδρομο που εμείς οι παιδίατροι πια γνωρίζουμε πολύ καλά και που στη συνέχεια θα μπορούσα να σας πω μερικά λόγια και γι' αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε είναι ότι δεν υπάρχει ημέρα ή εβδομάδα, αν θέλετε, που να μην έχουμε 2 έως 3 παιδάκια μέσα στην κλινική νοσηλευόμενα με λίμωξη από κορονοϊό. Παιδάκια τώρα, όταν λέτε, κυρία Μιχαηλίδου... Όταν λέμε παιδάκια, εννοούμε από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και νεογνώ, 29 ημερών, μέχρι και 16 ετών. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να μας λέει πολλά πράγματα σε εμάς, κυρία Μιχαηλίδου, γιατί σε εσάς ασφαλώς λέει. Δεν είναι άτρωτα τα παιδιά, αυτό δείχνουν τα στοιχεία μας και αυτό δείχνουν τα στοιχεία και από τις άλλες παιδιατρικές κλινικές της χώρας με τις οποίες βρίσκομαι σε επικοινωνία. Υπάρχει μια αύξηση συχνότητας των νοσηλευόμενων παιδιών. Ευτυχώς ο κορονοϊός δεν χτυπάει σοβαρά τα παιδιά και έτσι τα περισσότερα αναρωνίουν με επιτυχία, αλλά έχουμε και προβλήματα σε ορισμένα από αυτά που θα σας πω στη συνέχεια. Ναι, να μας πείτε ασφαλώς, γιατί έχει προκύψει το θέμα τώρα με τους εμβολιασμούς και επειδή όταν ξεκίνησε το θέμα της πανδημίας, είχαμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι ενήλικες και ότι αυτός ο ιός όχι ότι αγνοεί τις μικρότερες ηλικίες, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο επιθετικός σε σχέση με τους ενήλικες. Αυτό όμως έχει αλλάξει λόγω των μεταλλάξεων. Κύριε Βακηθιανάκη, έχετε σε ένα μεγάλο ποσοστό δίκιο σε αυτά που είπατε μέχρι τώρα. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζετε, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έδωσε πριν από 15 περίπου μέρες το πράσινο φως για τον εμβολιασμό των εφήβων 15 έως 17 ετών. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσει και στις νεότερες ακόμα ηλικίες 12 έως 15 ετών στο εγγύς μέλλον. Και κατά τη γνώμη μου αυτό πρόκειται για ένα ασφαλές βήμα προς την κανονικότητα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ζωής των παιδιών και των ενηλίκων, αν θέλετε. Mm-hmm. Τώρα, η μετάλλαξη Δέλτα, όπως θα έχετε ακούσει όλοι, είναι κατά 50 έως 70% πιο μεταδοτική από την Βρετανική μετάλλαξη, την οποία είχαμε για την οποία είχαμε φοβηθεί τους προηγούμενους μήνες. Που και αυτή ήταν, και βέβαια, ήταν γύρω στα 50% πιο μεταδοτική από
τον αρχικό τέλος πάντων ιό. Βεβαίως. Φανταστείτε τώρα την Δέλτα. Με αποτέλεσμα να απαιτείται εμβολιασμός πάνω από 80% του γενικού πληθυσμού για να κτίσουμε ένα ικανό τείχος προστασίας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τα βίας αγγίζουμε το 50%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να ενδύνουμε την προσπάθειά μας, διότι η Δέλτα χτυπά κυρίως πλέον άνοσο κατασταλμένους, ανεμβολίαστους και παιδιά. Η πλειοψηφία των νοσηλευόμενων αυτή τη στιγμή ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Mm-hmm. Η προστασία με μία δόση εμβολίου, όπως ίσως έχετε ακούσει, δεν είναι επαρκής και από ό,τι έχει υπολογιστεί στις διάφορες μελέτες, είναι γύρω στο 30%, ενώ με τις δύο δόσεις εγγίζει το 96%, ανάλογα και με το είδος του εμβολίου που έχει χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Αυτοί που πρέπει όμως να πιστούν πρωτίστως για εμβολιασμό είναι οι αναβλητικοί ενήλικες και κυρίως τα άτομα τα οποία έχουν κατά τη γνώμη μου προσφυληθεί από ένα πιο επικίνδυνο ιό, τον ιό της παραπληροφόρησης. Mm-hmm. Λέγαμε λίγο νωρίτερα, κυρία Μιχαλίδη, ότι ζούμε σε μια εποχή που, εντάξει, ας πούμε ότι ένας άνθρωπος δεν έχει κινητό, δεν έχει ίντερνετ, άρα λοιπόν να έχει και υπολογιστή, δεν έχει τίποτα από αυτά. Άντε να μην έχει και τηλεόραση, δηλαδή ένα ραδιοφωνάκι όμως κάτι δεν μπορεί, θα το έχει, επειδή έχουν βγει πάρα πολλοί επιστήμονες, γιατροί πολλών ειδικοτήτων, δεν γίνεται να μην έχει ακούσει κάτι σχετικό. Δυστυχώς ο χορός της παραπληροφόρησης καλά κρατεί και αν δεν αυξηθούν, κυρία Βακηθιανάκη, τα ποσοστά εμβολιασμού των ενηλίκων, όταν ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πιστέψτε με. Λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας που έχει ο ιός και κυρίως η μετάλλαξη Δέλτα, όλα, μα όλα τα παιδιά θα προσβληθούν και θα νοσήσουν και θα μεταφέρουν κατά ανάγκη τον ιό στα σπίτια, όπου θα υπάρχει πεδίο δράσης του ιού και θα υπάρχουν κατά κανόνα ευπαθή άτομα. Επιπλέον, να θυμίσουμε ότι το εμβόλιο για τον COVID δεν έχει 100% αποτελεσματικότητα, γιατί ακούω πολλούς και λένε, μα έχει εμβολιαστεί και αρρώστησε. Υπάρχει ένα παράθυρο 5-7% του γενικού πληθυσμού των εμβολιασμένων, των ευπαθών ομάδων, που θα αρρωστήσουν και θα αρρωστήσουν και σοβαρά. Έτσι, ένα παιδάκι το οποίο θα φέρει στο σπίτι του τον ιό, ενδέχεται να το μεταδώσει ακόμα και σε εμβολιασμένους ενήλικες και δι' υπερήλικες. Καταλαβαίνετε αυτό τι αντίκτυπο έχει στο σύστημα υγείας. Βέβαια, βέβαια. Και καλά τα λέτε και τα επαναλαμβάνετε και τα ακούμε και εμείς και τα ξανακούμε, γιατί η αμφισβήτηση της επιστήμης στον 21ο αιώνα, κυρία Μιχαηλίδου, έχει πια χτυπήσει κόκκινο, έτσι. Και πάρα, ξέρω, πολύ, πάρα πολύ. Και τι γίνεται και μετά, θα ήθελα να μας πείτε και για τα εμβόλια, τα, ξέρετε, αυτά που κάνουν τα παιδιά, τα γνωστά εμβόλια της ηλικίας, ανάλογα με την ηλικία. Στο τέλος της δεκαετίας 1990 έγινε ένα κίνημα το λεγόμενο αντιεμβολιαστικό, το οποίο εμείς οι παιδίατροι αντιμετωπίσαμε με πάρα πολύ σύνεση και πολύ μεγάλη επιθετικότητα, θα έλεγα, και δεν κατάφερε να γιγαντωθεί όπως γιγαντώνεται τούτο εδώ το κύμα αντιεμβολιασμού εναντίον του COVID. Αλλά πιστεύω η απόδειξη για την χρησιμότητα των εμβολίων είναι τα χιλιάδες παιδιά που ζουν σήμερα και δεν θα είχαν κρατηθεί τη ζωή αν δεν υπήρχαν αυτά τα εμβόλια, τα οποία εγώ προσωπικά θεωρώ ίσως και τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ναι. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο να σας πω, επειδή υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι οι νέοι δεν κινδυνεύουν από τον ιό. Αυτό βέβαια που ισχύει σήμερα είναι ότι όσο νεότερος είναι κανείς, τόσο μικρότερη πιθανότητα έχει να νοσηλευτεί και να νοσήσει σοβαρά. Όμως, στοιχεία σήμερα από την Ελλάδα, και θα ήθελα να σας παραθέσω μερικά στοιχεία που έχω από το ΝΕΟΔΙ, δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες, 43.000 παιδιά, 0 έως 17 ετών, μιλάμε από τη γέννηση μέχρι 17 ετών, έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό μέχρι σήμερα και τρεις θάνατοι έχουν σημειωθεί στις ηλικίες αυτές. Ενώ στις ηλικίες 18-39 ετών 160.000 ασθενείς από COVID έχουν αναφερθεί και 90 θάνατοι. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία προϊούσα αύξηση των αριθμών στις νεότερες ηλικίες και δει στα παιδιά. Αυτή θα αυξηθεί και η εντύπωση ότι οι έφηβοι δεν κινδυνεύουν είναι λανθασμένη. Και
μιλάω στους γονείς και απευθύνομαι σε γονείς και λέω ότι δεν εμβολιάζομαι τους νέους μας για να προστατεύσω με τους μεγαλύτερους. Αυτό, αν θέλετε, κατ' εμέ είναι μια επιθυμητή παράπλευρη ενέργεια του εμβολίου. Εμβολιάζομαι τους νεότερους για να προστατεύσουμε τους ίδιους τους νεότερους, το κάθε άτομο ξεχωριστά, αλλά και το κοινωνικό σύνολο, ως θέμα πλέον κοινωνικής συνείδησης. Ναι, μα δεν είναι και... δηλαδή, είναι και ένα ζήτημα τώρα να βάζουμε τα παιδιά ασπίδα για εμάς τους ενήλικες, έτσι. Τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα πρέπει να πω ότι είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Με βάση λοιπόν τα σημερινά δεδομένα, συνιστάται σήμερα πλέον ο εμβολιασμός των εφήβων και ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, γιατί υπάρχουν και έφηβοι οι οποίοι είναι νοσοκατασταλμένοι, οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα, αναπνευστικά κυρίως και καρδιολογικά, και έφηβοι οι οποίοι ζουν σε περιβάλλον με άτομα υψηλού κινδύνου. Αυτοί πρωτίστως πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Τώρα εμείς σαν παιδίατροι οφείλουμε να βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, να μελετάμε όπως κάνουμε πάντα και να παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις, κυρία Βακεθιανάκη. Αν αυτή η ισορροπία που επικρατεί σήμερα υπέρ του εμβολιασμού των εφήβων κάποια μέρα γίνει λιγότερο ευνοϊκή, τότε να είστε σίγουροι ότι θα εφαρμόσουμε τη νέα γνώση στην πρακτική και τις συστάσεις μας. Αυτή τη στιγμή όμως η σύσταση είναι: εμβολιάστε τους εφήβους όσο το δυνατόν περισσότερο και περισσότερους. Λέτε λοιπόν ότι τα στοιχεία που υπάρχουν και οι έρευνες που έχουν γίνει από τις εταιρείες που έχουν κατασκευάσει τα εμβόλια, τουλάχιστον για αυτές που έχουμε... Ναι, αυτή τη στιγμή η Pfizer έχει εγκριθεί για αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς. Και σε λίγο θα πάρει και η Moderna άδεια, πιστεύω, και θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, θα δείτε. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα έρθει η εποχή που δεν θα συζητάμε για το εμβόλιο. Το εμβόλιο που έπρεπε να μας ενώνει, κύριε Βακεθιανάκη, όχι να μας διχάζει. Θα πηγαίνουμε στο φαρμακείο, θα το παίρνουμε όπως το εμβόλιο της γρήπης και θα το κάνουμε. Κάθε χρόνο θα το κάνουμε, να το θυμάστε αυτό. Ναι, και αυτό... κάθε εμβόλιο, θεωρητικά ναι, θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες συνέπειες. Μου λένε οι γονείς, μα δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Όμως ξέρουμε αυτά που τρώμε, αυτά που πίνουμε, τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε, τα κραγιόν που βάζουν στα χείλη τους, τα χρώματα, τα πράγματα που τρυπάνε τα παιδιά τα αυτιά τους και τις μύτες τους, αν θέλετε. Και ακόμα η απλή οδοντόκρεμα, αλλά και το κινητό που είναι κολλημένο στο κεφάλι του. Αυτά τι μακροχρόνιες συνέπειες έχουν και δεν έχει, και έχει το εμβόλιο της Pfizer, το οποίο στο κάτω-κάτω είναι δοκιμασμένο σε εκατομμύρια παιδιών αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό ότι, ξέρετε, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος στην καθημερινότητά μας. Και ναι. Γι' αυτό, επειδή εσείς είστε μέσα στα πράγματα και μας είπατε ότι θέλετε να περιγράψετε και την εικόνα, δηλαδή δεν ξέρω ποιος γονέας θα ήθελε να βλέπει το παιδί του σε ένα νοσοκομείο, και δεν κινδυνολογούμε τώρα γιατί μας δίνετε τα στοιχεία, δηλαδή τα έχετε ζήσει. Δεν κινδυνολογώ ζήσει. Ούτε καλλιεργώ μια τρομολαγνία προς Θεού. Μας λέτε τι έχετε ζήσει, δηλαδή δεν είναι... Αλλά εδώ πραγματικότητα, εκτιθέμεθα όλοι οι γιατροί καθημερινά σε COVID, εκεί καταλαβαίνετε λοιπόν τον αγώνα και το δικό μας, το άγχος των οικογενειών, το άγχος όλου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, των εργαζομένων στο χώρο υγείας. Η δομή του νοσοκομείου κυριολεκτικά έχει αλλάξει, διότι χωρίζονται κλινικές, απομονώνονται δωμάτια, χρησιμοποιείται πρόσθετο προσωπικό για τη φροντίδα αυτών των παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στο νοσοκομιακό χώρο. Και το τέλος που μπορούμε να βάλουμε σε αυτήν είναι ο εμβολιασμός. Ναι. Και ο εμβολιασμός, βέβαια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι λόγω της πανδημίας, έχω διαβάσει και εγώ στατιστικά, ότι δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του ανήλικου πληθυσμού έχει χάσει τα ραντεβού του στα εμβόλια, τα κανονικά που κάνει ανάλογα με την ηλικία του, που λέγαμε νωρίτερα, βέβαια, κυρία Μιχαηλίδου. Έχει μείνει πίσω. Άλλο θέμα και αυτό. Θα ήθελα να τονίσω αυτό, ότι ο εμβολιασμός στα παιδιά με το εμβόλιο COVID δεν αναιρεί τους άλλους εμβολιασμούς και δεν χρειάζεται μεσοδιάστημα 14 και πλέον ημερών για να κάνει το κανονικό του εμβόλιο. Το παιδί πρέπει να ακολουθήσει κανονικά το σχήμα των υποχρεωτικών εμβολιασμών του, ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό για COVID. Ναι. Παρακαλώ, σας διέκοψα. Όχι, δεν θα ήθελα να κλείσω αυτή τη συζήτηση πριν πω για, για τους κινδύνους που έχουν τα παιδιά. Ακριβώς. Από τη λίμωξη από COVID. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους γονείς και για τους ακροατές μας. Πρέπει να πω ότι
τα παιδιά τα οποία κάνουν εμβόλιο φαίνεται ότι απαντούν ακόμα καλύτερα από τους ενήλικες. Δηλαδή έχουν, ενώ οι ενήλικες έχουν ένα ποσοστό της τάξης 93-96% ανάλογα με το εμβόλιο αποτελεσματικότητα, τα παιδιά έχουν 100% αποτελεσματικότητα και μάλιστα είναι καλυμμένα σε μεγάλο ποσοστό ακόμα και με την πρώτη δόση, κάτι που δεν ισχύει για τους ενήλικες. Mm-hmm. Τα παιδιά πρέπει να ξέρετε ότι ένα στα 150 παιδιά που θα αρρωστήσουν, και όταν θα αρρωστήσουν χιλιάδες παιδιά, θα το δούμε αυτό το παιδί, γι' αυτό είμαστε λίγο ανήσυχοι, ένα λοιπόν στα 150 παιδιά που θα αρρωστήσουν από κορονοϊό, θα παρουσιάσει αυτό το τρομερό σύνδρομο που το λέμε οι παιδίατροι MISC από τα αρχικά των λέξεων Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια πολύ συστηματική φλεγμονώδης διαταραχή που εμφανίζεται 4 έως 6 εβδομάδες μετά τη λίμωξη από κορονοϊό και προσβάλλει την καρδιά, τους πνεύμονες, τα νεφρά, τον εγκέφαλο, το δέρμα, τα μάτια και το γαστρεντερικό σύστημα, εκδηλώνεται με πολύ σοβαρά συμπτώματα και έχει μια θνητότητα πολύ υψηλή με ένα ποσοστό 50% να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 2-5% από αυτά τα παιδιά να καταλήγουν τελικά. Αυτό το σύνδρομο είναι μια γενικευμένη προσβολή του σώματος. Εμφανίζεται λοιπόν χωρίς, μετά την οξία λίμωξη από τον κορονοϊό, είναι ίδιο των νέων ανθρώπων και οφείλεται σε ένα καταράχτη, μια υπεραντίδραση του οργανισμού απότερη στον ιό και που αρχίζει να γίνεται γνωστό στους παιδιάτρους μετά την πρώτη χρονιά της πανδημίας. Στην κλινική μας έχουμε ήδη νοσηλεύσει 3 παιδιά, ευτυχώς επιτυχώς, με αυτό το σύνδρομο. Έτσι πρέπει να το πω και αυτό. Η ηλικία τους είναι από 8 μέχρι 16 χρονών. Δηλαδή μας λέτε εδώ για μια κατάρρευση του οργανισμού, έτσι, δηλαδή όπως το, εδώ, ακριβώς, όταν μαζέτε αυτά τα όργανα, μια κατάρρευση των οργάνων. Μια προφανάτιος κατάσταση θα έλεγα, στην οποία επενδύουμε με όσα μέσα έχουμε. Ευτυχώς καταφέραμε και στις τρεις περιπτώσεις και είχαμε ευνοϊκή έκβαση για τα παιδιά αυτά. Τώρα, τι απότερες συνέπειες θα έχουν τα παιδιά μετά τις λοιμώξεις από τον κορονοϊό είναι ένα άλλο θέμα. Ενώ μας απασχολούν οι απότερες συνέπειες του εμβολιασμού, δεν μας απασχολούν οι απότερες συνέπειες της λίμωξης από τον κορονοϊό, οι οποίες είναι πολύ βαρύτερες. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε κάποια παιδιά εμφανίσουν κάποια καρδιολογικά προβλήματα, μάλιστα στην κλινική μας γίνεται μια προσπάθεια όλα τα παιδιά αυτά που βλέπουμε, να τα βλέπουμε κάθε τρεις μήνες καρδιολογικά, να παρακολουθούν τα στεφανία τους, να δούμε αν έχουν κάποιες παρενέργειες από την λίμωξη. Διότι ορισμένα από αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν διαταραχές στα στεφανία τους και σε άλλα αγγεία του σώματος. Επομένως, παρακολουθούμε από κοντά τα παιδιά αυτά και πιστεύω και σε σχέση με τους συναδέλφους σε όλο τον κόσμο θα δούμε εκπλήξεις στο μέλλον σχετικά με τα παιδιά και τον COVID. Κρίμα που κάποια παιδιά θα πληρώσουν τις αποφάσεις των γονέων τους, κυρία Μιχαηλίδου, που αυτοί εμβολιάστηκαν όταν ήταν παιδιά και παίρνουν τόσο σημαντικές αποφάσεις για τα δικά τους τα παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ με τους γονείς προτιμώ να έχω μια πολύ καλή σχέση, μια πολύ καλή συνεργασία και τους λέω ότι θα πρέπει να μ' ακούσουν και σε αυτό το θέμα, όπως μ' ακούνε και στο θέμα των θεραπειών, της νοσηλείας τους, της αγωγής τους σε άλλα χρόνια νοσήματα. Ας μ' ακούσουν και σε επανέλθουμε, αυτό το σημείο. Επειδή έχει να κάνει με παιδιά και είναι ευαίσθητο το θέμα, κυρία Μιχαηλίδου, εγώ θα σας ζητήσω να επανέλθουμε και σε επόμενη εκπομπή. Δεν πειράζει, όσες φορές και να τα πούμε, γιατί είναι πολύ κρίμα. Νομίζω ότι έχετε και είναι ειδήσεις τώρα που πρέπει να παίξουν, το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί αφορά πολύ νέους ανθρώπους. Και σας ευχαριστούμε. Μα ήδη μας είπατε τώρα τόσο σημαντικά πράγματα, μην το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό σας απόγευμα. Καλή σας δύναμη. Καλή δύναμη, κυρία Μιχαηλίδου. Καλό απόγευμα. Γεια σας.